20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Έχετε μια κινητοποίηση εδώ στο κέντρο υγείας. Είχαμε μια κινητοποίηση, έκανα μια πρώτη ενημέρωση στον κόσμο ότι από αύριο το πρωί κλείνει το κέντρο υγείας για μερικές μέρες το μήνα, για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν το πρωί, 10 η ώρα, στο όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία ήταν πραγματικά μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, 10 η ώρα θα είμαστε στο Δημαρχείο του Ιτωγικού για να μεθοδεύσουμε τους περαιτέρω κινητοποίησεις. Κάνω έκκληση στον κύριο Γιαννόπουλο και στον κύριο Ζαμπάρα να εισκύψουν στο πρόγραμμα για το κέντρο υγείας του Ιτωγικού, όπου θα λυθεί το πρόβλημα σε 5-7 μέσα, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλο τον κόσμο της περιοχής Ιτωγικού, νεοφορείου, κατοχής που παρευρέθηκαν, τους φορείς, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαράμου, τον κύριο Βασιλείου και όλους τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων, όπως σε μια συγκλονιστική συνάντηση αποφάσισαν για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί στο Δημαρχείο του Ιτωγικού. Θα συγκεντρωθεί και κόσμος, έχετε καλέσει. Βεβαίως, ο κόσμος θα είναι παρόν αύριο στη συγκέντρωση και ήδη από σήμερα στο Δημαρχείο, ήδη θα πάνε από σπίτι σε σπίτια σε όλα τα χωριά για να γίνει μια μαζική κινητοποίηση που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Ιτωγικό. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε το κέντρο υγείας, γιατί το πολυτιμότερο πράγμα την υγεία δεν νομίζω να υπάρχει. Και πραγματικά οι άνθρωποι, στο κάλεσμα του κυρίου Αγνωστόπουλου, έχουν έρθει και ακόμη δεν λένε να σκορπίσουμε. Το μόνο που θέλουμε από τον κύριο Γιαννόπουλο, έκκληση θερμή, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος, δεν είναι άτρωτος, να μας βοηθήσει όσο μπορεί και την υπογραφή του, αν είναι αρνητική να την αποσύρει και να βάλει θετική. Ρωτήκαμε γιατί το ιατρικό κέντρο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τους κατοίκους. Και βρίσκω ότι θα χάνονται ζωές ή αναπηρίες γίνονται τις αποκυβέρνησης. Αν κλείσει και αυτό, μέσα σε μια γενική κότρια πολιτική που επικρατεί, αν κλείσει και αυτό, υποβαθμίζεται η ζωή των ιατρικών κατά πόλη. Αυτό εδώ είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και θα πρέπει να κινητοποιήσει τον κόσμο όλο, να κινήσει. Και ο κόσμος δεν γυρίζει με ένα κουμπάκι μία ελάττωση. Θέλει σταθερή κινητοποίηση. Είχα πρόβλημα με την καρδιά μου εδώ και πήγα στο Μεσολόγιο, δεν είχε καρδιολόγο. Και με βάλαν σε ένα διαλυμένο αστροφόρο που ήμουν σε καλή κατάσταση και με βγάλαν άρρωστο. Και πήγα εκεί και με βάλαν στον οφθαλμολογική και δεν υπήρχε γιατρός και τους έλεγα να πληρώσω να με πάτε στην Πάτρα. Αυτό είναι αδιανόητο. Ο κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί. Και πρέπει αυτό οι γιατροί, η δημαρχία, όλοι πρέπει να γίνουν ένα σώμα και να το πολεμήσουν. Λέγομαι καπελάρης Ιωάννης. Είμαι 70 ετών, έχω ασχοληθεί με τα κενά για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι το κέντρο υγείας λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια. Εξυπηρετεί όχι μόνο το τελικό, αλλά μια ευρύτερη περιοχή. Νεοχώρη, Πεντάλοφο, Γουριά, Κατοχή, Τεσίνη, Πεντάλοφο. Όλη αυτή την περιοχή, Σταμνά, Χρυσοβέρη κτλ. Όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή την εξυπηρετεί. Και δεν είναι μόνο ότι σήμερα τι βλέπουμε, αντί να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Υγείας Ιτωγικού, το υποβαθμίζουμε. Και όχι μόνο το υποβαθμίζουμε αφαιρώντας ειδικότητες γιατρών, γιατί εγώ θυμάμαι στα χρόνια μου που ασχολούμουν, όπως σας είπα, με τα κοινά, υπήρχαν γιατροί, υπήρχε παιδίατρος, υπήρχε και καρδιολόγος, υπήρχαν ακτινογράφοι, ακτινολόγος, υπήρχε μικροβιολογικό εργαστήριο, υπήρχαν και άλλες ειδικότητες που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν και προσπαθούν ακόμα σήμερα να υποβαθμίσουν, αντί να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και άλλες ειδικότητες. Και θα είναι τραγικό εάν το κέντρο υγείας
λειτουργήσει μόνο σε 8 ώρες βάση, μόνο με την πρωινή βάρδια. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έρχονται σε αυτό το ωράριο κάποιοι άνθρωποι, ειδικά ηλικιωμένοι, και γράφουν τα φαρμακά τους, είναι και ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Σαν πρώτο αυτό, ένας που είναι από την κατοχή ή από τον Πεντάλοφο ή από μια άλλη πιο απομακρυσμένη περιοχή, στο πρώτο αυτό που θα πάει, στον πρώτο σταθμό πρώτων βουθιών, είναι το κέντρο υγείας συντολικού. Επομένως, εσείς θέλετε... Επομένως, θα πρέπει το κέντρο υγείας να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Με τους γιατρούς, με τον εισαγωγικό προσωπικό και με το βοηθητικό προσωπικό. Θα είναι δυστύχημα να λειτουργήσει μόνο σε 8 ώρες βάση.